Πέρα όμως από οποιαδήποτε πρακτικά ζητήματα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι και παραμένει πρόβλημα νοοτροπίας και είναι ένα γεγονός. Μια πετυχημένη γυναίκα στον κόσμο των επιχειρήσεων είναι πάντα σκύλα. Πάντα όμως. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μεγάλη αλήθεια. Συνεχίζω. Μια φιλόδοξη γυναίκα είναι πάντα λυσσασμένη. Πάντα όμως. Και τα παιδιά αυτών των γυναικών τα λυπούνται όλοι. Άντρες και γυναίκες. Για να δώσω, λέει, ένα προσωπικό παράδειγμα. Και εδώ θα τελειώσω με το δικό της παράδειγμα. Είμαι σε μεσημεριανό φαγητό προσπαθώντας να πείσω ένα διευθύνοντα σύμβουλο μιας πολύ μεγάλης εταιρείας να μας δώσει μια ευκαιρία να συνεργαστούμε. Μεταξύ τυριού και αχλαδιού με ρωτάει: Έχεις παιδιά? Ναι, του λέω 3. Ναι, αλλά τότε αν σε χρειαστώ Σαββατοκύριακο θα μπορώ να σε βρω? Το καταπίνω και απαντώ: Προφανώς είναι θέμα επαγγελματισμού. Στο οποίο παίρνω την αποστομωτική απάντηση: Ε, τότε τι σου να είσαι? Μονάζει ζυγά χαμένα. Σε 2 φράσεις είχε την επαγγελματική και τη γονεϊκή μου επάρκεια. Και θεωρούσε ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Γιατί έτσι μεγάλωσε. Γιατί έτσι το ξεκίνησε και έτσι έκλεισε το θέμα η κυρία Μπακογιάννη, η κυρία Αλεξία Μπακογιάννη, για να μην μπερδευόμαστε. Το θέμα δεν είναι πώς μεγαλώνουμε τις κόρες μας, το θέμα είναι πώς μεγαλώνουμε τους γιους μας. Εντάξει, θα πρέπει να κάνω μία μικρή υποσημείωση. Και να πω με συγχωρείτε, γιατί θέλω να είμαι ολόσωστη, ότι το πήρα από αυτό το site. Εφημερίδα. Έχει εφημερίδα. Δίκιο σε ό,τι λέει. Αλλά η νοοτροπία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από τα κορίτσια. Δηλαδή πρέπει να αποδεχθούν, να αφομοιώσουν και να μεταδώσουν τη δική τους επάρκεια ως δεδομένη. Και όχι να έχουν στο νου τους, όπως πάρα πολλές κοπέλες στην Ελλάδα, που το έχουν κληρονομήσει μερικές από τις μαμάδες και τις γιαγιάδες, ότι τι να κάνουμε στην Ελλάδα, έτσι είναι οι γυναίκες. Γιατί συμβαίνει πολύ αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε δυτικοί στην Ελλάδα. Είμαστε δυτικοί όποτε θέλουμε και ανατολικοί όποτε μας βολεύει. Στο Θοδωρή, δεν έχουν όλες οι γυναίκες το σθένος όμως αυτό. Δηλαδή δεν είναι όλες οι γυναίκες έτοιμες να δώσουν τη μάχη. Αυτό σου και λέω. Να αποδείξουν στον επαγγελματικό στίβο ότι μπορούν. Βρέσει η Ελιάνα μου, αυτό δεν είπαμε μόλις τώρα. Καταλαβαίνω ότι λες, απλά νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τις γυναίκες να βγουν εκείνες μπροστά και να δώσουν εκείνες τους αγώνες, αλλά και αυτό που λέει. Να βγουν μπροστά και να δώσουν τους αγώνες απαραίτητα, που δεν είναι κακό και αυτό. Αλλά σε μία δεδομένη στιγμή διεκδίκησης, οτιδήποτε και να είναι αυτό που διεκδικούν, το μικρό ή το μεγάλο, πρέπει να είναι σίγουρες ότι αυτό που κάνουν, το κάνουν ως πολίτες, ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι. Και όχι ως, και οι γυναίκες που θέλουν και αυτές κάτι. Διότι, ανεξάρτητα από το πώς μεγαλώνουν οι γη, οι κοπέλες πρέπει να μεγαλώνουν ως ίσες. Στην Ελλάδα, οι ίδιες από την οικογένειά τους. Φυσικά και θα δεχτούν τέτοιου είδους νταϊλίκη συνέχεια και ιδιαίτερα σε χώρες που είναι, ας πούμε, πιο συνοριακές με την Ανατολή και τη Μέσα Ανατολή. Έτσι θα είμαστε εδώ για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά αν δεν αλλάξουν τα κορίτσια. Δεν είπα για όλους. Εγώ πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Αλλά σου ξαναλέω ότι πάρα πολλές κοπέλες αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως τέτοιες. Ναι, γιατί βρίσκονται στο πλαίσιο. Είναι αυτό που συζητούσαμε και προχθές. Η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Άμα είσαι στο πλαίσιο μέσα, είναι δύσκολο να βγεις όταν σε έχουν οριοθετήσει και σε έχουν βάλει στο κουτί. Πρέπει μόνος να βγεις από το κουτί. Μια γυναίκα η οποία πιστεύει στον εαυτό της και ξέρει τι αξίζει, βάζει από μόνη της τα όρια στη δουλειά της, στη ζωή της, σε οτιδήποτε συναντά και έχει να κάνει με άντρες που μπορεί να την υποτιμήσουν. Θα την υποτιμήσουν. Αυτό είναι μαθηματικά εξακριβωμένο. Αλλά πρέπει να πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να συμπεριληφθεί. Να πω κάτι. Ένα λεπτό που το θυμήθηκα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, κάποια στιγμή, έβλεπα στα site βασικά, γιατί δεν προλαβαίνω να βλέπω το βράδυ τηλεόραση. Για ένα reality που παίζει αυτή τη στιγμή, που δεν είναι reality ακριβώς, είναι ένα reality διαγωνισμό, ας το πούμε, δεν θέλω να πω ποιο. Ναι. Που είναι οι άντρες παίκτες και συζητούσαν live on camera για μια γυναίκα παίκτρια, η οποία μπήκε στο παιχνίδι, ότι αν είναι δυνατόν, μπαίνει στο παιχνίδι και ποιος θα μεγαλώσει το παιδί της και τι σόι μάνα είναι αυτή, που θα είναι αυτή εδώ, χάλια μάνα θα είναι κλπ. Όταν κλήθηκε σε ένα τυφλό τεστ δοκιμών, ας πούμε, να αποδείξει τις ικανότητες της, αυτό που έπρεπε να της αποδείξει, την ψηφίσαν όλοι οι άντρες πρώτοι. Γιατί ήταν τυφλή η δοκιμή. Δεν ξέρω ότι είναι δικό της επίτευγμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν βλέπουμε prime time στην ελληνική τηλεόραση άντρες, δεν τους βάζει κανένας φρένο να λένε ότι για να έχει μπει, ας πούμε, εδώ και να συναγωνίζεται με εμάς, έχει παρατηρήσει τα παιδιά της και δεν είναι καλή μαμά. Μιλάς για reality. Καταλαβαίνεις, δεν μιλάω για reality, μιλάω για prime time τηλεόραση. Αλλά είπες ότι είναι reality, δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεσαι. Στο reality δεν υπάρχει
το φρένο που λες και αντίστοιχος διάλογος μπορεί να υπάρχει και την πλευρά των γυναικών. Θέλω να πω, να κάτω από τη ζώνη, να ξεκινάς και να κρίνεις μια γυναίκα στη δουλειά της σε σχέση με το αν έχει παιδιά, αν έχει οικογένεια και το τι κάνεις προσωπική τη ζωή. Θέλω να πω ότι πιστεύω, Μάκη, όπως λες ότι έχει αλλάξει αυτό, ότι θα έπρεπε να βγουν, όταν βγήκαν αυτοί οι τρεις άντρες και είπαν αυτό, να βγουν άλλοι πέντε να τους πούνε τι λέτε ρε, κλείστε το στόμα σας. Και εμάς η μάνα μας δούλευε και μια χαρά μας μεγάλωσε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως σε γυναική